Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που για άλλη μια φορά έκανε χάρη να είμαστε ανάμεσά σας εδώ στην Εκκλησία. Και είναι τιμή μας κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ και μεγαλύτερη τιμή όταν ο Κύριος επιτρέπει να φέρουμε και το Λόγο Του τον Άγιο και να δώσουμε όλη τη δόξα και την ευχαριστία σε Αυτόν. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ο Κύριος εργάζεται στη ζωή μας όχι μόνο την ημέρα και τη νύχτα, αλλά και κάθε στιγμή όπου κι αν είμαστε. Είτε είμαστε στην Ελλάδα, είτε είμαστε στο εξωτερικό, όπου κι αν βρισκόμαστε, ο Θεός είναι ο ίδιος και εργάζεται με τον ίδιο τρόπο μέσα από την πολυειδής χάρη, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχετε την αγάπη και τα χαιρετίσματα από την Εκκλησία της Νέας Υόρκης. Οι αδερφοί με επιμονή μου είπαν θα δώσεις όπου και αν βρεθείς την αγάπη μας και τα χαιρετίσματα. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είμαστε ιδιαιτέρως ευχαριστημένοι περισσότερο αυτή τη φορά και ευλογημένοι, καθώς είχαμε την τιμή όλο αυτόν τον καιρό, τον τελευταίο καιρό, να μας έχουν επισκεφθεί αρκετοί αδερφοί από εδώ, από την Κηφισιά, αγαπητά αδέρφια, αγαπητά πρόσωπα, και αυτό μας έδωσε πάρα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί όταν βλέπουμε πρόσωπα αγαπητά, πάντοτε η χαρά μας είναι μεγαλύτερη. Και έτσι τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί έκανε μια ιδιαίτερη αυτή τη φορά χάρη να έρθουν αρκετά αδέρφια. Βέβαια, την καλή αρχή την είχε κάνει ο αδερφός ο Ντίνος από την Αυστραλία. Μπορεί πολλοί αδερφοί να έχουν μετακινηθεί σε άλλες εκκλησίες, αλλά δεν πάβει, όπως και εμείς, να κρατάμε την προέλευση που λέμε, έτσι. Την ωραία αρχή την έκανε ο αδερφός ο Ντίνος ο Κοροβέσης με την οικογένειά του. Στη συνέχεια ήρθε ο αδερφός ο Μιχάλης ο Μουρτσινούδης, ήρθε ο αδερφός ο Χάρης ο Ασβεστάς, με τις οικογένειές τους πάντοτε. Ήρθανε αδέρφια που έτσι ο Θεός πάντοτε μας φέρνει μαζί για να δοξάζουμε το όνομά τους. Ο αδερφός μας ο Μιχάλης ο Μουρτσινούδης με την οικογένειά του. Και τι να σας πω, προσευχόμαστε να ακολουθήσουν κι άλλους. Τώρα μπορεί να ξεχνάω κι άλλους αδερφούς, συγχωρέστε με. Τον τελευταίο καιρό, πριν το καλοκαίρι, είχαμε και ένα ωραίο συνέδριο στη Νέα Υόρκη, αυτό το οποίο γίνεται κάθε χρόνο σε μία από τις εκκλησίες της Αμερικής. Και φέτος, καθώς ήταν η σειρά της Νέας Υόρκης, μαζευτήκαν όλα τα αδέρφια στη Νέα Υόρκη και έγινε ένα πολύ ωραίο συνέδριο, το οποίο αυτό δεν ήταν μόνο ως συνέδριο, αλλά ήταν και ότι ο Θεός έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς αδερφούς που είχαν απομακρυνθεί να έρθουν και να ξαναμπούν μέσα στην Εκκλησία, να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Και πιστεύουμε ότι ο Θεός, αδερφοί, έχει να κάνει ένα πολύ ωραίο έργο τώρα στη Νέα Υόρκη. Και θα μου πεις, πού το ξέρεις αυτό, αδερφέ, ότι έχει να κάνει πολύ ωραίο έργο? Γιατί βλέπουμε δύο βασικά πράγματα, τα οποία υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία και αυτά τα συστατικά είναι η έδραση, είναι τα θεμέλια τα οποία βάζει ο Θεός για να ξεκινήσει μια μεγάλη ευλογία. Και τα δύο πράγματα αυτά τα οποία χρειάζεται η Εκκλησία για να μπορέσει να την οικοδομήσει ο Θεός και να την ευλογήσει είναι η αγάπη των αδερφών και η ενότητα των αδερφών. Και αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι η Εκκλησία είναι σε μια τέτοια κατάσταση που ο Θεός ετοιμάζεται να φέρει την ευλογία Του μέσα στην Εκκλησία. Η αγάπη των αδερφών είναι φανερή, η ενότητα των αδερφών είναι λαμπρή και όλα πιστεύω ότι με τη χάρη του Κυρίου περιμένουμε τώρα ο Θεός να κάνει τα ωραία πράγματα τα οποία έχει σχεδιάσει και για τη Νέα Υόρκη αλλά και για κάθε Εκκλησία όταν οι καρδιές μας, αδερφοί, έχουν γίνει καλή αγαθή γη για να μπορέσει ο Κύριος να δώσει το σπόρο Του και να φυτρώσει ο Λόγος, να φυτρώσει αυτό το οποίο ο Κύριος θέλει να κάνει μέσα στην Εκκλησία και μέσα στο λαό. Μας επισκεφθήκανε με το συνέδριο πολλοί αδερφοί και από τις άλλες εκκλησίες εδώ της Ελλάδας και βρέθηκαν μαζί μας εκεί. Ξέχασα να πω για τον αδερφό μου, τον Κίμωνα, ο οποίος και αυτός ήρθε από το Βέλγιο, αν και αυτός Κηφισιώτης. Προσπαθώ να θυμηθώ κι άλλους, αλλά δόξα τω Θεώ.
Προχωράμε με τη χάρη του Κυρίου. Πιστεύω ότι ο Θεός, αδερφοί, όπως μας φανερώνει μέσα από το Λόγο του, εν τες εσχάτες ημέρες, λέει, θέλει να κάνει ιετό. Θα κάνει ιετό εν το καιρό της εσχάτης βροχής. Και αυτό είναι ένα μεγάλο σημείο, το οποίο πρέπει να το αναζητήσουμε μέσα από την πνευματική μας ζωή, μέσα από την πνευματική μας πορεία, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην οικογένειά μας. Δηλαδή, τι θέλουμε να ζητήσουμε από τον Κύριο? Να έρθει, να μας ευλογήσει, να μας δώσει περισσότερα χαρίσματα, να λειτουργούν τα χαρίσματα και μέσα από αυτά ο Θεός τι να κάνει? Να προσθέσει τις ψυχές τις οποίες χρειαζόμαστε για να συμπληρωθεί ο αριθμός τον οποίο ο Κύριος μακροθυμεί να συνάξει για να μπορέσει να έρθει η ώρα που θα αρπάξει το λαό του και θα το φέρει κοντά του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πιστεύουμε, αδερφοί, ότι επειδή το τέλος είναι πολύ κοντά, αλλά και η ευλογία είναι πολύ κοντά, γι' αυτό βλέπουμε ότι ο εχθρός μεθοδικά προσπαθεί να χτυπήσει την Εκκλησία, να χτυπήσει τους αδερφούς, να χτυπήσει τις πιστές οικογένειες. Γιατί βλέπει τι έρχεται. Βλέπει τι ακολουθεί και προσπαθεί να χαλάσει το έργο του Θεού. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό που ο Κύριος το ανοίγει, κανείς δεν μπορεί να το κλείσει. Και αυτό που ο Θεός αρχίζει, κανείς δεν μπορεί να το σταματήσει. Το πιστεύουμε αυτό? Το πιστεύουμε. Το πιστεύουμε. Μιλούσα πριν από λίγο με έναν αδερφό και είπαμε, εμείς θα κρατάμε τη θύρα ανοιχτή, και όταν μιλάμε για θύρα, δεν είναι μόνο η θύρα της Εκκλησίας, είναι η θύρα της οικογένειάς μας, η θύρα λόγου, ώστε ο Κύριος να μπορεί να έχει τη δυνατότητα και την ευκαιρία, τι να κάνει, να προσθέσει. Και όλα χρειάζονται υπομονή, αδερφέ. Υπομονή, ώστε ο Θεός να μπορέσει να εργαστεί πρώτα στη δική μας τη ζωή, στη δική μας τη σωτηρία, στην οικογενειακή μας και στην εκκλησιαστική. Όμως, με τη χάρη του Κυρίου, θέλω να διαβάσω μέσα από το Λόγο του Θεού, γιατί πάντοτε ο Λόγος είναι αυτός που θα μας μιλήσει δια Πνεύματος Αγίου, αδερφοί. Θέλω να διαβάσουμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, είναι από τη σελίδα 867 και το κεφάλαιο Κ, 20 κεφάλαιο. Σελίδα 867, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, Κ κεφάλαιο. Διότι η βασιλεία των ουρανών είναι ομοία με άνθρωπον οικοδεσπότην, ώστις εξήλθε άμα το πρωί για να μισθώσει εργάτας δια των αμπελώναν αυτού. Αφού δε συνεφώνησε μετά των εργατών, προς εν δινάριο την ημέρα, απέστειλεν αυτούς εις τον αμπελώναν αυτού. Και εξελθών περί την τρίτην ώραν, είδεν άλλους συσταμένους εν τη αγορά αργούς. Και προς εκείνους είπε, υπάγετε κι εσείς εις τον αμπελώνα, και ό,τι είναι δίκαιον θέλω σας δώσει. Και εκείνοι επήγον. Πάλι εξελθών περί την έκτην και ενάτην ώραν, έκαμε ως αυτός. Περί δε την εντεκάτην ώραν, εξελθών έβρεν άλλους συσταμένους αργούς. Και λέγει προς αυτούς, γιατί ήσταστε εδώ όλη την ημέρα αργή? Λέγουσι προς αυτόν, διότι ουδείς εμίστος εν ημάς. Λέγει προς αυτούς, υπάγετε κι εσείς εις τον αμπελώνα, και ό,τι είναι δίκαιον θέλετε λάβει. Αφού δε έγινε εν εσπέρας, εσπέρα λέγει ο Κύριος του αμπελώνος προς τον επίτροπον αυτού, κάλεσον τους εργάτας και απόδωσε σε αυτούς των μισθών. Αρχίσας από τον εσχάτων έως τον πρώτον. Και ελθόντες υπέρ την ενδεκάτην ώρα μισθοθέντες, έλαβον ανά εν δινάριον. Ελθόντες δε οι πρώτοι ενόμισαν ότι θέλουν συλλάβει πλειότερα, έλαβον όμως και αυτοί ανά εν δινάριον. Και λαβώντας εγώ γκυζών κατά του οικοδεσπότου, λέγοντες ότι ούτε οι έσχατοι μίαν ώρα έκαμον και έκαμε σε αυτούς ίσους με ημάς, ή την εσεβαστάσαμε το βάρος της ημέρας και τον καύσωνα. Ο δε αποκριθής είπε προς έναν εξ αυτών, φίλε, δε σε αδικό, δε συνεφώνησας εν δινάριο με τεμού. Λάβε το σόν και είπαγε, θέλω δε να δώσω εις τούτον τον έσχατον ως και εισέ, ή δεν έχω την εξουσία να κάνω ότι θέλω εις τα εμά, ή ο οφθαλμός σου είναι πονηρός διότι εγώ είμαι αγαθός? Ούτω θέλουσι είστε οι έσχατοι πρώτοι και οι πρώτοι έσχατοι. Διότι πολλοί είναι και κλειμένοι, ο λίγοι δε οι εκλεκτοί. Και αναβαίνον ο Ιησούς εις τα Ιεροσόλυμα, παρέλαβε τους 12 μαθητάς
κατηδίαν εις την οδόν, εν τη οδό και είπε προς αυτούς, «Ιδού, ανεβαίνομαι εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θέλει παραδοθεί εις τους αρχιερείς και γραμματείς και θέλουσι καταδικάσει αυτόν εις θάνατον και θέλουσι παραδώσει αυτόν εις τα έθνη για να εμπέξωση και μαστιγώσωση και σταυρώσωση και την τρίτη μέρα θέλει αναστηθεί». Τότε προσήρθε προς αυτόν η μήτυρ των ιών του Ζεβεδαίου μετά των ιών αυτής προσκυνούσα και ζητούσα τι παρά αυτού. Ο δε είπε προς αυτήν, «Τι θέλεις?» Λέγει προς αυτόν, «Υπέ να καθίσω σι ούτι οι δύο ιοί μου, ο εις εξ δεξιών σου και ο εις εξ αριστερών εν τη βασιλεία σου». Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε, «Δεν εξεύρετε τι ζητείτε. Δύναστε να πείτε το ποτήριον το οποίο εγώ μέλω να πείω και να βαπτιστείτε το βάπτισμα το οποίο εγώ βαπτίζομαι?» Λέγουσι προς αυτόν, «Δυνάμεθα». Και λέγει προς αυτούς, «Το μεν ποτήριον μου θέλετε πει και το βαπτισμα το οποίο εγώ βαπτίζομαι θέλετε βαπτιστεί. Το να καθίσετε όμως εκ δεξιών μου και εξ αριστερών μου δεν είναι μου να δώσω, ημί εις όσους είναι ετοιμασμένο υπό του πατρός μου». Και ακούσατε οι δέκα, οι γανάκτησαν περί των δύο αδερφών. Ο δε Ιησούς προσκαλέσας αυτούς, είπεν, «Εξεύρετε ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουσι αυτά και οι μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αυτά. Ούτως όμως δεν θέλει είστε εν ημίν, αλλά όστις θέλει να γίνει μέγας εν ημίν, ας είναι υπηρέτης ημών. Και όστις θέλει να είναι πρώτος εν ημίν, ας είναι δούλος ημών, καθώς ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή αυτού λίτρων αντί πολλών. Και ενώ εξήρχονται από την Ιεριχώ, οικολούθησαν αυτόν όχλος πολλής και ειδού δύο τυφλοί κάθεντο, καθήμενοι παρά την οδόν, ακούσαντες αυτόν ότι ο Ιησούς διαβαίνει, έκραξαν λέγοντες, «Ελέησον ημάς, Κύριε Ιε του Δαβίδ». Ο δε όχλος επέπληξεν αυτούς για να σιωπήσωσιν, αλλά εκείνοι έκραζον δυνατότερα λέγοντες, «Ελέησον ημάς, Κύριε Ιε του Δαβίδ». Και σταθείς ο Ιησούς έκραξεν αυτούς και είπε, «Τι θέλετε να σας κάμω?» Λέγουσι προς αυτόν, «Κύριε, να ανοιχθώσιν οι οφθαλμοί ημών». Και ο Ιησούς πλαχνιστής ήγγιξε τους οφθαλμούς αυτών και ευθύς ανέβλεψαν αυτόν οι οφθαλμοί και ακολούθησαν αυτόν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Ιησούς θέλει να μαθητεύσει και στους μαθητές, αλλά και στο λαό και σε εμάς σήμερα. Και θέλει να μας διδάξει μαθήματα τα οποία πολλές φορές οι άνθρωποι ακούγοντας αυτά και μη καταλαβαίνοντας και μη νοώντας τι ακριβώς θέλει να πει ο Λόγος του Θεού, πιστεύουν ότι είναι πολλές φορές μαθήματα τα οποία δεν προσφέρουν τίποτα, ότι είναι κενά. Αλλά ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί, ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό το οποίο, τι κάνει σήμερα, μας σύναξε όλους εδώ σήμερα για να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Και ο Κύριος πάντοτε δίδασκε το λαό, δίδασκε τους μαθητές, δίδασκε τους ανθρώπους που ήταν κοντά του και ήθελε να τους μεταφέρει αυτή τη σοφία των λόγων των οποίων έπρεπε να περάσουν μέσα στην ψυχή και στην καρδιά των ανθρώπων για να μπορέσουν να καταλάβουν ότι υπάρχει μία βασιλεία εν της ουρανής. Μάλιστα μία φορά κήρυτε ο Ιησούς και την ώρα που κήρυτε μία γυναίκα πετάχτηκε από το πλήθος και λέει, «Μακαρία», λέει, «είναι η κοιλία η οποία σε κράτησε και οι μαστοί οι οποίοι σε εθύλασαν». Και εκείνη την ώρα ο Κύριος δεν της απάντησε πάνω σε αυτό το οποίο της είπε μέσα από τη χαρά της, μέσα από αυτό το οποίο κατάλαβε εκείνη τη στιγμή ανοίγοντας από τους λόγους που άκουγε η καρδιά της, αλλά της λέει, «Μακάρι είστε», λέει, «γιατί ακούτε το Λόγο του Θεού». Μακάρι είναι, λέει, αυτοί οι οποίοι ακούνε το Λόγο του Θεού. Άρα δηλαδή εμείς σήμερα που ακούμε το Λόγο του Θεού, είμαστε μακάρι. Και αυτό είναι μια βασική προϋπόθεση για να καταλάβουμε ότι δεν είναι μάταιος ο χρόνος που αυτή τη στιγμή δαπανούμε για να έρθουμε εδώ να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Άρα λέει, «είστε μακάρι», λέει, «οι ακούγοντες το Λόγο του Θεού», αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Κύριος δεν σταμάτησε εκεί και λέει «και οι φυλάτωτες αυτών». Άρα λοιπόν σήμερα εμείς ακούμε το Λόγο του Θεού, αλλά πρέπει να βάλουμε μέσα στο μυαλό μας ότι θα πρέπει και να τον φυλάξουμε το Λόγο του Θεού. Δεν είναι μόνο να τον ακούσουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος μέσα από το Λόγο του σήμερα τι κάνει, θέλει να μας διδάξει. Και τι να μας πει,
ότι υπάρχει μία βασιλεία. Μία βασιλεία εν της ουρανής. Βέβαια, εμείς όλοι σήμερα έχουμε προβλήματα, έχουμε ανάγκες, γιατί είμαστε εδώ πάνω στη γη, έχουμε υποχρεώσεις, έχουμε δυσκολίες και όταν γονατίζουμε να προσευχηθούμε, αυτό το οποίο έρχεται μπροστά μας είναι οι ανάγκες μας και τα αιτήματά μας. Και αν θα βρισκόμαστε στη θέση αυτή της γυναίκας που εκείνη τη στιγμή αναφώνησε και είπε «Μακάρια η κοιλία που σε κράτησε και οι μαστοί οι οποίοι σε θύλασαν», τι θα μας απαντούσε σήμερα ο Λόγος του Θεού? Ο Λόγος του Θεού μας έχει δώσει αυτή την απάντηση και είναι το μήνυμα που πρέπει πάντοτε να έχουμε μέσα στο μυαλό μας, αλλά να το έχουμε δέσει τόσο γερά ώστε να κατεβαίνει και στην καρδιά μας και να γεμίσει την καρδιά μας με αυτό. Και λέει, η απάντηση είναι μία και συγκεκριμένη μέσα από τον Λόγο του Θεού. Γιατί πολλές φορές το τι λέει να προσευχηθούμε δεν ξέρουμε και το τι έχουμε ανάγκη δεν το γνωρίζουμε. Αλλά τι είναι αυτό το οποίο ο Λόγος του Θεού σήμερα μας φανερώνει, ότι λέει «Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία των Ουρανών και όλα τα υπόλοιπα τα οποία χρειάζομαστε όλοι μας θα σας προσθεθούνε». Άρα λοιπόν, τι είναι αυτό σήμερα που πρέπει εγώ να σπουδάσω, να μαθητεύσω, να καταλάβω ποια είναι αυτή η Βασιλεία των Ουρανών και πώς διοικείται αυτή η Βασιλεία των Ουρανών. Πάνω σε ποιους, σε ποια δομή, σε ποιους νόμους στέκεται. Γιατί έχει μια διαφορετικότητα αυτή η Βασιλεία. Δεν είναι εδώ επί της γης, είναι της ουρανής. Δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπω, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σπουδάσω, να το μάθω, να μάθω το δίκαιο το οποίο διέπει αυτή τη Βασιλεία, για να μπορέσω τι, να ετοιμαστώ για να πάω και να εισέλθω μέσα σε αυτή. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί, ότι σήμερα εδώ μαθητεύουμε όχι για αυτή τη ζωή. Για αυτή τη ζωή ο Κύριος είπε ότι αν μαθητεύσεις και ετοιμαστείς για τη Βασιλεία των Ουρανών, αυτά που χρειάζεσαι εδώ, αυτά που χρειάζεσαι και έχεις πραγματική ανάγκη, ο Κύριος έχει τη δυνατότητα, τι να κάνει, να τα δώσει, να τα χαρίσει, να τα εξασφαλίσει. Και όλοι έχουμε γευτεί θαύματα και ενέργειες του Θεού, οι οποίες μας έχουν αφήσει έκθαμβους, πραγματικά έκθαμβους. Και πιστεύω ότι αν ξεκινούσαμε σήμερα ένας-ένας να κάνει την ομολογία του, όλοι έχουμε να πούμε ενέργειες του Θεού, διαπνεύματος Αγίου στη ζωή μας. Όλοι. Όλοι έχουμε να πούμε. Άρα λοιπόν, ο Λόγος του Θεού λέει ότι σπούδασε, μάθε, ετοιμάσου για να εισέλθεις σε αυτή τη Βασιλεία των Ουρανών. Και λέει, ζητείτε, λέει, τη Βασιλεία των Ουρανών. Και τι, τη δικαιοσύνη που τη διέπει. Γιατί υπάρχει μια δικαιοσύνη η οποία πρέπει να την εννοήσουμε και να την καταλάβουμε, γιατί δεν μοιάζει αυτή η δικαιοσύνη με την δικαιοσύνη που εφαρμόζουμε εμείς οι άνθρωποι μεταξύ μας εδώ, αδερφοί. Είναι τελείως διαφορετική. Και αυτή η δικαιοσύνη των ουρανών έρχεται και αντικρούεται με αυτή τη δικαιοσύνη των ανθρώπων. Μα θα μου πεις, τι πρέπει να κάνω, πρέπει να αφήσω τη μία δικαιοσύνη και να ακολουθήσω την άλλη δικαιοσύνη? Όχι, αλλά πρέπει να τη μάθω και πρέπει να την εφαρμόσω στην προσωπική μου ζωή. Χωρίς να έχω απαίτηση αυτή τη δικαιοσύνη να την εφαρμόζει αυτός που είναι δίπλα μου. Αλλά τι, εγώ θα την εφαρμόζω σε αυτόν που είναι δίπλα μου. Γιατί πρέπει ο βασιλέας μου, ο βασιλέας μου ο οποίος με περιμένει για να έρθω μέσα σε αυτή τη βασιλεία, να με βλέπει ότι εγώ, ναι, έχω κατανοήσει και την έχω μάθει. Και δεν την απαρνούμε. Και είπε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Λέει, η βασιλεία των ουρανών, για να καταλάβετε πώς διοικείται, θα δείτε ένα ωραίο παράδειγμα τώρα. Λέει, ομοιώθη, λέει, η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπο οικοδεσπότη, ο οποίος εξήλθε άμα το πρωί για να μισθώσει εργάτας και τον αμπελώνα αυτού. Έχει λοιπόν ένα αμπελώνα και θέλει εργάτες, τι να κάνουνε, στο δικό του τον αμπελώνα να εργαστούνε. Πώς να εργαστούνε? Με μισθό.
με αμοιβή. Βγήκε λοιπόν το πρωί και λέει θέλω να βρω εργάτες. Βγαίνει το πρωί λοιπόν και βρίσκει εργάτες και λέει θέλετε να δουλέψετε, θέλετε να εργαστείτε, έλατε στο αμπέλι μου. Έχει την επιλογή ο εργάτης να πει όχι εγώ δεν θέλω να εργαστώ, τι θέλω, θέλω να καθίσω εδώ που κάθομαι, στην πλατεία και να απολαύσω τη δροσιά του δέντρου προφανώς ή οτιδήποτε άλλο. Και λέει ναι, να έρθουμε να δουλέψουμε. Ελάτε λέει και θα σας δώσω ένα δινάριο αμοιβή. Μετά από 3 ώρες ξαναβγήκε λέει και βρήκε κι άλλους. Και λέει θέλετε να έρθετε να δουλέψετε στον αμπελώνα μου. Λέει ελάτε. Και πήγαν κι αυτοί. Λέει ελάτε θα σας δώσω και εσάς ένα δινάριο. Το ίδιο και την 9η και την 11η ώρα. Και η 11η ώρα αν δείτε αδερφοί λίγο στο ορολόγιο της ημέρας της εποχής εκείνης καθώς δίδασκε ο Κύριος, μιλάμε για περίπου 5 το απόγευμα. Δηλαδή, λίγο ακόμα και η μέρα τελειώνει, κλείνει. Πόση ώρα να δουλέψεις μέσα σε ένα χωράφι. Όταν πέσει το σκοτάδι δεν μπορείς να συνεχίσεις να δουλέψεις. Και ολοκληρώνεται η εργασία και έρχεται η ώρα της πληρωμής. Σύμφωνα με το ανθρώπινο δίκαιο, η πληρωμή είναι τελείως διαφορετική σύμφωνα με το δίκαιο της Βασιλείας των Ουρανών. Και για να δεχθούμε αυτό το δίκαιο πρέπει να ετοιμαστούμε, γιατί εδώ οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι ετοιμασμένοι, είναι ανέτοιμοι. Και λέει στον άνθρωπο τον οποίο, στον οικονόμο που κρατάει τα χρήματα για να πληρώσει και του λέει ξεκίνα λέει να πληρώνεις από τους τελευταίους που μπήκανε, που θα δουλέψανε μία ώρα κι άμα και ξεκίνα να πληρώνεις. Και λέει, ελάτε εσείς που ήρθατε τώρα τελευταίοι, πάρτε ένα δινάριο. Έρχονται και οι άλλοι, πάρτε και εσείς ένα δινάριο. Αυτοί όμως που ήρθαν από το πρωί, λένε, άμα δίνεις αυτό που ήρθε μία ώρα ένα δινάριο, εγώ πώς θα πρέπει να πάρω. Αν το χωρίσουμε ανά 3 ώρες, θα πρέπει να πάρουν τουλάχιστον 5 με 6 δινάρια ο καθένας, η πρωινή. Αυτό είναι το ανθρώπινο δίκαιο. Αυτό είναι το οποίο καταλαβαίνει ο ανθρώπινος νους μας, αδερφοί. Και το λέω αυτό το παράδειγμα σήμερα και έτσι μου το έχει βάλει ο Θεός μες στην καρδιά, γιατί πρέπει να βγούμε από αυτή τη λογική και να μπούμε στη λογική που σκέφτεται ο ίδιος ο Χριστός για μας τους ανθρώπους. Γιατί αν δεν καταλάβουμε το πώς ο Θεός μας δικαιώνει εμάς, δεν θα μπορέσουμε και εμείς να δικαιώσουμε και τον αδερφό μας που είναι δίπλα μας. Και να δικαιώσουμε και τον εαυτό μας στη συνέχεια. Λέει λοιπόν, αυτοί που ήταν το πρωί, λέει, τα πιάσαμε τα λεφτά μας σήμερα. Άμα πήρε ο τελευταίος ένα δινάριο και ο προτελευταίος, εμείς τώρα αλίμονό μας, τα οικονομήσαμε. Έφτασε η σειρά τους όμως και λέει, πάρτε ένα δινάριο. Και λέει, μα εμείς, λέει, έχουμε έρθει εδώ από το πρωί, βαστάξαμε, λέει, όλο το καύμα της ημέρας στο λιοπύρι, δουλέψαμε περισσότερο, κουραστήκαμε, σπαταλήσαμε όλη την ημέρα, όλο μας το χρόνο και θα με δώσει και σε εμάς ένα δινάριο. Και τους απάντησε με πολύ ωραίο τρόπο και τους είπε ότι ναι, λέει, αυτό λέει, δεν συμφωνήσαμε. Θα έλεγες τώρα, είναι σωστό αυτό. Το δεχόμαστε εμείς, αδερφοί. Εμείς σήμερα που διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και ήρθαμε εδώ στην Εκκλησία να είμαστε μακάρι που ακούμε το Λόγο του Θεού, το δεχόμαστε αυτό στη ζωή μας. Το δέχομαι εγώ, ο Γιώργος, ο Δούκας σήμερα, κάνω ερώτημα στον εαυτό μου, λέω, το δέχομαι εγώ αυτό, ότι εγώ θα πάρω το ίδιο δινάριο, το ίδιο μισθό, με αυτόν ο οποίος δεν βάσταξε το καύμα που μπορεί εγώ ίσως να βάσταξα λίγο περισσότερο από αυτόν. Αυτή όμως είναι η δικαιοσύνη του Θεού, αδερφοί. Και αυτή τη δικαιοσύνη του Θεού εγώ πρέπει να την αποδεχθώ μέσα μου εάν θέλω, γιατί παρακάτω ο Κύριος φανερώνει στους ίδιους τους μαθητές ότι πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα, τι να κάνει, να πληρώσει ένα χρέος, να πληρώσει μία μεγάλη οφειλή, που ακόμα εκείνη τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πόσο μεγάλο είναι αυτό το χρέος που έχει να πληρώσει ο Κύριος σε λίγες ημέρες στα Ιεροσόλυμα.
Και τους φανερώνει λοιπόν μέσα από όλο αυτό ότι αυτό είναι η δική μου δικαιοσύνη. Γιατί λέει, ούτω θέλουσι λέει, είστε οι έσχατοι πρώτοι και οι πρώτοι έσχατοι, διότι πολλοί είναι οι κεκλειμένοι, ο λίγοι εκλεκτοί. Αν εγώ λοιπόν, αδερφοί, σήμερα δεν αλλάξω σκέψη, δεν αλλάξω λογική, δεν αλλάξω νοοτροπία, δεν αλλάξω στάση ζωής, θα λέγαμε, πρώτον απέναντι στον εαυτό μου και στη συνέχεια απέναντι στο Θεό, μπορεί από πρώτος που ήρθα το πρωί να δουλέψω, αν είμαι πρώτος, ή τέλος πάντων στην αρχή της ημέρας, να καταντήσω και να είμαι έσχατος, να είμαι τελευταίος, για να μην πω ότι να είμαι από τους κεκλειμένους, αλλά όχι ο εκλεκτός. Αυτό μας δημιουργεί φόβο. Δεν μας δημιουργεί φόβο? Σκεφτείτε τώρα, να δαπανήσεις όλη την ημέρα, να εργαστείς όλη την ημέρα, να σηκώσεις όλο το καύμα της ημέρας και να έρθει η τελευταία στιγμή και να πεις, εγώ δεν δέχομαι αυτή τη δικαιοσύνη. Και από πρώτος να γίνω έσχατος. Γιατί? Γιατί ο Θεός, αδερφοί, θέλει να δείξει στους μαθητές ότι εγώ τώρα, αγαπητοί μου μαθητές, πάω να πληρώσω ένα χρέος, όχι για μένα, δεν το χρωστάω εγώ, δεν το χρωστάει ο Χριστός αυτό που θα πληρώσει επάνω στο Σταυρό. Το χρωστάμε εμείς, αδερφοί. Αμήν, αδερφοί. Και για να αξιολογήσω αυτή την πληρωμή επάνω στο Σταυρό με το αίμα του Χριστού, πρέπει να καταλάβω το πώς ο Θεός σκέφτεται και απονέμει δικαιοσύνη στον άνθρωπο. Και πώς απονέμει δικαιοσύνη στον άνθρωπο? Ότι επίστευτες και η πίστη σου ελογίστη εις δικαιοσύνη. Έτσι απλά. Έτσι απλά. Δεχθήκαμε στη ζωή μας τον Χριστό και ο Χριστός έτσι απλά μας συγχώρεσε. Ναι. Ξέρετε γιατί? Γιατί πήγε ο ίδιος επάνω στο Σταυρό και πλήρωσε. Δεν πλήρωσε κανένας από εμάς, αδερφοί. Κανείς από εμάς δεν έχει πληρώσει τίποτα. Και αν πει κάποιος ότι εγώ πλήρωσα γι' αυτό, είναι ψεύτης. Και λέει λοιπόν, ανεβαίνοντας λέει προς τα Ιεροσόλυμα, παρέλαβε τους 12 μαθητές κατηδίαν αιτιοδό και είπε προς αυτούς. Και σήμερα ο Κύριος μας μιλάει κατηδίαν, πρόσωπο προς πρόσωπο, μας κοιτάει στα μάτια. Και λέει, ιδού πηγαίνουμε, λέει, ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα. Και ο Υιός του ανθρώπου θέλει παραδοθεί εις τους αρχιερείς και γραμματείς και θέλουσι καταδικάσει αυτόν εις θάνατο. Δεν κρύβει τα λόγια του, δεν μασάει τα λόγια του. Λέει ακριβώς τι έχει να γίνει. Και θέλουσι παραδώσει αυτόν εις τα έθνη, για να εμπέξωση και μαστιγώσωση και σταυρώσωση, και την τρίτη μέρα θέλει αναστηθεί. Τους λέει, σας δίδαξα πριν και σας είπα ότι όλοι θα πάρετε ίσα μερίδα, κανείς δεν θα αδικηθεί. Όσοι με ακολουθήσετε, θα πάρετε τη σωτηρία σας. Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και αν μπήκατε στον αμπελώνα να εργαστείτε. Και γιατί θέλει ο Κύριος να εργαστούμε? Γιατί θέλει να είμαστε μέτοχοι του καρπού, του πόνου της ψυχής του. Θέλει να είμαστε συμμέτοχοι σε αυτό το έργο. Γιατί το κάθε έργο, αδερφοί, τι κάνει? Ο αμπελώνας θέλει να παράγει. Γιατί ποιο είναι το έργο? Να παράγει καρπό. Και η ευλογία ποια είναι μέσα σε αυτόν τον αμπελώνα? Ο καρπός. Και ποιος καρπός? Ο καρπός που μένει. Και δοξάζεται ο Κύριος. Γι' αυτό είπαμε στην αρχή ότι ο Κύριος εντίο εσχάτη βροχή, στην όψιμη βροχή έχει ετοιμάσει ετώ. Γιατί? Γιατί ο λαός έχει ετοιμαστεί πλέον, έχει μαθητεύσει, έχει πάρει τη διδασκαλία της δικαιοσύνης του Θεού και ετοιμάζεται τι να κάνει, να φύγει. Γι' αυτό ο Κύριος τι του δίνει? Δύναμη. Του δίνει ευλογία, του δίνει ετώ. Γιατί? Μπορεί να το αντέξει. Και πρέπει να ετοιμάσουμε τις καρδιές μας, αδερφοί, για να αντέξουμε αυτά τα οποία ο Θεός θέλει να μας εμπιστευτεί, θέλει να μας δώσει.
πώς θα τα αντέξουμε αυτά. Ένας πατέρας έχει ένα παιδί, το αγαπάει τόσο πολύ και θέλει να του δώσει ένα πολύ καλό αυτοκίνητο. Εάν δεν πιστευτεί ότι το παιδί του είναι έτοιμο να πάρει αυτό το αυτοκίνητο στα χέρια του, θα του το δώσει? Όχι, γιατί θα κινδυνεύσει. Φέρνω αυτό το παράδειγμα για να καταλάβουμε, αδερφοί, ότι πρέπει να ετοιμαστούμε για να μπορέσει ο Θεός να μας εμπιστευτεί. Και εμπιστεύεται τώρα στους μαθητές του ότι τώρα που πάμε στα Ιεροσόλυμα θα με πιάσουνε και θα με θανατώσουνε, θα με εμπέξουνε, θα με κοροϊδεύσουνε, αλλά εγώ θα αναστηθώ. Τι έχουν καταλάβει όμως μέσα από όλα αυτά τώρα οι μαθητές? Τίποτα. Και αυτό είναι το θλιβερό. Τους έχει διδάξει με παραβολή. Τους μιλάει ευθέως. Και όταν λέμε για τους μαθητές, αδερφοί, μιλάμε για μας σήμερα. Μην πήγει σκέφτεστε τον Πέτρο, τον Ιωάννη, τον Ιάκωβο. Αυτοί τα μάθανε στο τέλος. Αυτά τώρα ο Λόγος του Θεού τα λέει σε εμάς. Και έφτασαν τώρα να πηγαίνουν στα Ιεροσόλυμα να τους φανερώνει το μεγαλύτερο θαύμα που έχει να γίνει μπροστά τους και αυτοί δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Και μάλιστα η μάνα δύο μαθητών, σκεφτείτε τώρα αδερφοί, τι πάει και ζητάει. Πάει στον Κύριο και λέει, Κύριε, λέει, θέλω μια χάρη. Λέει, τι θες? Και αυτό αδερφοί, δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Πολλές φορές δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Και είναι θλιβερό και μιλάω για τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα. Και ήρθε ο Κύριος να με διορθώσει και λέει, ζήτα τη Βασιλεία των Ουρανών. Και ό,τι χρειάζεσαι θα δεις ότι θα έρθουν. Και αυτό είναι αλήθεια, αδερφοί. Και λέει, Κύριε, λέει, έχω ένα αίτημα. Πες το. Και εμείς σήμερα θα λέγαμε, Κύριε, έχω αιτήματα, όχι αίτημα, αιτήματα. Έχω εκείνο, έχω το άλλο, έχω αυτό, έχω έτσι. Και πάει, λέει, όταν έρθεις, Κύριε, τη Βασιλεία σου, σε παρακαλώ πολύ, βάλε τα παιδιά μου το ένα από εδώ και τα άλλα από εκεί. Ένα εκ δεξιών σου και ένα εξ αριστερών σου. Εγώ λέω, συγγνώμη, αν ήμουν να λέω στη θέση του Χριστού, δεν ξέρω τι συμπεριφορά μου ποια θα ήταν. Ξέρω βέβαια ποια θα ήταν, αλλά δεν είναι σωστή. Δηλαδή, εγώ σας λέω ότι πάμε στα Ιεροσόλυμα να πληρώσω το χρέος για τη σωτηρία σας και εσύ μου λες τώρα ότι όταν πάω στη Βασιλεία να βάλω τον ένα από εδώ και τον άλλο από εκεί. Δηλαδή έρχεσαι τώρα να μεσολαβήσεις πού θα κάτσουν τα παιδιά σου. Είναι δυνατόν? Και όμως αδερφοί, αυτή είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζει ο Κύριος με εμάς κάθε μέρα. Αυτή είναι. Η κατάσταση που αντιμετωπίζει ο Χριστός κάθε μέρα μαζί μας είναι αυτή. Πάμε και ζητάμε άλλα αντί άλλων. Όπως αυτή η γυναίκα. Και της λέει με πολύ ωραίο τρόπο, γιατί μας αγαπάει ο Χριστός, αδερφοί. Δεν μας μαλώνει. Δεν μας απορρίπτει για τις χαζομάρες μας. Για τα λόγια μας. Για τα αιτήματά μας. Μας αφήνει. Και της λέει, δεν είναι, λέει, δεδομένο σε μένα, λέει, ποιος θα είναι δεξιά και ποιος θα είναι αριστερά. Αυτό είναι, λέει, η ευθύνη του πατέρα. Αυτός έχει την ευθύνη. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, γιατί μέσα από αυτή την απάντηση, εγώ ξέρετε τι εισπράττω. Λέω, και εκεί, Κύριε, τόσο μεγάλη ταπείνωση. Ακόμα και στην απάντηση, στην ανέδεια της γυναίκας αυτής, απαντάς με τέτοια ταπείνωση ότι στον πατέρα ανήκει η ευθύνη. Εγώ θα της έλεγα, φύγε από εδώ, κυρά μου, ας πούμε, τι μου λες τώρα. Αλλά και εκεί ο Κύριος, αδερφοί, είναι πραγματικά ένας Κύριος. Και της λέει, δεν ξέρετε, λέει, τι ζητάτε. Δύναστε, λέει, να πιείτε το ποτήριο το οποίο εγώ μέλω να πιω και να βαπτιστείτε το βάπτισμα το οποίο βαπτίζομαι. Λέγουσι προς αυτόν, δυνάμεθα. Και όλοι έχουμε έρθει σε στιγμές που λέμε, ναι, εγώ θα τα κάνω όλα. Αλλά χωρίς τη χάρη του Κυρίου, αδερφοί, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε ούτε τη μέρα.
Και τι κάνει, χάρη κάνει ο Θεός και μας βοηθάει σαν καλός πατέρας. Και έρχεται και μας φροντίζει. Και λέει, το μεν ποτήριόν μου θέλετε πει και το βάπτισμα το οποίο εγώ βαπτίζομαι θέλετε βαπτιστεί, το να καθίσετε όμως εκ δεξιών μου και εξ αριστερών μου δεν είναι μου να δώσω, ημί εις όσους είναι ετοιμασμένον από το Πατρός μου. Άρα λοιπόν αδερφοί, ποια είναι η δικαιοσύνη του Θεού? Είναι το θέλημα του Κυρίου. Θέλουμε δηλαδή το θέλημα του Θεού να γίνεται στη ζωή μας. Όχι το θέλημα το δικό μου. Όχι να πηγαίνω στον Κύριο και να λέω, Κύριε, έτσι θέλω να γίνει. Έτσι επιθυμώ να γίνει. Έτσι, στο τέλος, με ωραίο τρόπο το λέμε, αν το πούμε και διαφορετικά, έτσι θέλω να το κάνεις. Και ο Θεός βέβαια μακροθυμεί στις απαιτήσεις μας, κάνει χάρη στις ανάγκες μας, μας ελεεί και μας βοηθεί γιατί μας αγαπάει τόσο πολύ. Και ακούσατε οι 10, ηγανάκτησαν περί των δύο αδελφών. Ο δε Ιησούς προσκαλέσαν αυτούς, είπε, «Εξεύρετε ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουν συν αυτά και οι μεγάλοι καταξουσιάζουν συν αυτά, ούτως όμως δεν θέλει είστε εν ημί». Ξέρετε λοιπόν πώς λειτουργεί το σύστημα επί της γης. Αυτό είναι το σύστημα επί της γης. Ποιο είναι το σύστημα επί της γης? Ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουν τα πάντα. Αυτοί που έχουν εξουσία, τα έχουν όλα στα χέρια τους. Παίρνουν την εξουσία στα χέρια τους και κάνουν ό,τι θέλουν. Και οι μεγάλοι κατεξουσιάζουν συν αυτά. Αλλά δεν είναι έτσι όμως αυτό το οποίο θα γίνεται με εμάς. Μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών δεν θα υπάρχει αυτή η κατάσταση. Δεν θα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θα έχουν τις εξουσίες και θα κατακυριεύουν τους άλλους, αλλά θα υπάρχει ένα διαφορετικό σύστημα. Ποιο είναι όμως αυτό το σύστημα, το οποίο εμείς σήμερα πρέπει να το δεχθούμε? Λέει, όποιος θέλει να γίνει μέγας ανάμεσά σας, σε εσάς λέει, ας είναι υπηρέτης σας. Ανάποδο τώρα. Συγγνώμη, δηλαδή εγώ για να γίνω μεγάλος μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών πρέπει να γίνω υπηρέτης, αφού ξέρω ότι ο μεγάλος είναι ο Κύριος εννοώ αυτός ο οποίος έχει την εξουσία και ο υπηρέτης είναι ο ελάχιστος. Και μάλιστα του λέει, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας θέλει, του λέει σήκω, έλα, φέρε μου εκείνο, κάνε εκείνο, τον ξυπνάει, τον κάνει, δεν έχει εξουσία καμία. Άρα είναι ο ελάχιστος. Και τώρα εδώ λέει, hop, από την άλλη μεριά. Δηλαδή, για να γίνω μέγας, να είμαι μεγάλος μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, πρέπει να είμαι υπηρέτης σας. Και όσοι θέλει να είναι πρώτος ανάμεσά σας, ας είναι δούλος. Καθώς ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή αυτού λύτρων ατυπωλών. Δηλαδή, δεν μπορείς να είσαι μεγάλος εάν δεν υπηρετείς και δεν είσαι ελάχιστος, αν δεν γίνεις δούλος. Είναι ένα σύστημα λοιπόν τελείως διαφορετικό, το οποίο μπροστά στο Θεό έχει μεγάλη αξία. Και για να γίνει αυτό, αδερφοί, πρέπει να υπάρξει μία προϋπόθεση. Η πρώτη προϋπόθεση είναι να το δεχθώ εγώ, να το αποδεχθώ. Και για να το αποδεχτώ πρέπει να αφαιρέσω κάθε εγώ που υπάρχει μέσα μου. Τέλος. Δεν μπορώ να κρατήσω τον εγωισμό μου και να αποδεχτώ ότι υπηρετώ ανάμεσα τους αδερφούς μου, να υπηρετώ μέσα στην οικογένειά μου και μέσα στη δουλειά μου, θα μπορούσα να σας πω. Δηλαδή, η συμπεριφορά μου αυτή δεν πρέπει να είναι μόνο εν μία στιγμή της ημέρας, αλλά αυτή η συμπεριφορά πρέπει να είναι, και θα λέγαμε ο τρόπος ζωής, να είναι σε όλη τη διάρκεια της ζωής μου. Για να έρθει η χάρη του Θεού, τι να κάνει? Για να με υψώσει. Μόνο τότε θα με υψώσει. Μόνο τότε θα με υψώσει ο Θεός. Μόνο τότε θα με υψώσει. Θα σας πω κάτι, αυτό το έχω δει με τα μάτια μου, στην προσωπική μου ζωή, μέσα στη δουλειά μου. Δεν το πίστευα αυτό ότι μπορεί να συμβεί. Συνήθως,
μέσα στο σύστημα το ανθρώπινο, τα πράγματα γίνονται με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Και μάλιστα, εάν ασχοληθούμε με τις επιστήμες αυτές τώρα που υπάρχουν, το τοποθετείται πολύ ισχυρά μέσα στο σύστημα, το εργασιακό σύστημα που εργαζόμαστε σαν άνθρωποι. Δηλαδή, ο μάνατζερ πρέπει να έχει τέτοια ισχύ και τέτοια θέση και τέτοια στάση και τέτοια εξουσία για να μπορεί να διοικεί, και όσοι έχετε ασχοληθεί με όλα αυτά, το καταλαβαίνετε αυτό που λέω, ότι θα πρέπει να κρατάς μια απόσταση από τους υφισταμένους σου, από τους μικρότερους θα πρέπει να είσαι ακόμα πιο μακριά, θα πρέπει να, η εξουσία σου να φαίνεται και να επιβάλλεται. Αυτή είναι η ανθρώπινη διάσταση. Και τώρα βλέπουμε ότι εδώ ο Λόγος του Θεού λέει, εσύ, μαθητή μου, που σε ετοιμάζω για να μπει στην ουράνια βασιλεία, πρέπει να πας να κάνεις ακριβώς το ανάποδο. Πώς θα το κάνεις αυτό το ανάποδο? Και όμως, αδερφοί, εάν αποφασίσετε ποτέ να το κάνετε, και δεν μιλάω για μέσα την εκκλησία, δεν μιλάω για μέσα την οικογένεια, που είναι, να μην πω επιβάλλεται, να μην πω ότι είναι απαραίτητο, αλλά είναι αναγκαίο, εάν αποφασίσετε να το δοκιμάσετε και στη δουλειά σας, θα δείτε ο Θεός πώς θα έρθει να σας υψώσει ανάμεσα τον συναδέλφο σας και των ανθρώπων των οποίων εργάζεστε. Ακόμα και όταν έχετε θέσεις ακόμα πιο μεγάλες. Και επέτρεψε ο Θεός να μου το φανερώσει, να μου το διδάξει, θα έλεγα καλύτερα αυτό, γιατί εγώ χωρίς να το καταλάβω, θέλοντας να πράξω το θέλημα του Θεού, το έκανα ασυναίσθητα αυτό, χωρίς να το έχω βάλει μέσα στο μυαλό μου ότι το, πρέπει να το κάνω αυτό. Έβγαινε αυτό σιγά σιγά από μόνος μου, καθώς ήθελα να βρίσκομαι στη θέση που ο Θεός θέλω να με βλέπει ευάρεστο μπροστά, στα μάτια του, να είμαι ευάρεστος μπροστά στο Θεό. Και κάποια στιγμή καταλαβαίνω ότι οι ίδιοι άνθρωποι να έρχονται να επιβεβαιώνουν το Λόγο του Θεού. Και λέω, Κύριε, λέω, πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Και όμως, αδερφοί, αυτό γίνεται γιατί υπάρχει κάτι το πολύ, πολύ φανερό σε εμάς σήμερα. Ξέρετε ποιο είναι αυτό? Ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός. Ότι εμείς σήμερα, σε αυτή τη ζωή που περπατάμε, δεν περπατάμε μόνοι μας. Έχουμε μαζί τον Κύριο που μας βλέπει, μας παρακολουθεί, μας βοηθάει, μας συμβοηθεί. Έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο μας δίνει τη δύναμη να μπορούμε να προσευχηθούμε, να δούμε δύναμη και να προχωράμε. Μα δεν θα πέσουμε, αδερφέ, πολύ ωραία μας τα λέει σήμερα. Όχι μόνο θα πέσουμε και θα φάμε και τα μούτρα μας πολλές φορές. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει οι πτώσεις με το λάθος. Έχει να κάνει ότι είμαστε άνθρωποι, έχουμε ατυχήματα, πέφτουμε, σκοντάφτουμε, αλλά έχει να κάνει με τον τρόπο που πρέπει να μάθουμε να σηκωνόμαστε και να βλέπουμε τη δύναμη του Θεού τη στιγμή που έρχεται ως καλός πατέρας, τι, να σε διορθώσει, να σε φτιάξει. Όπως οι μαμάδες βλέπω, όταν πέφτει το παιδάκι, πάνε, το σηκώνουν και το φτιάχνουν. Και αν τραυματιστούν, θα του κάνουν τη θεραπεία που πρέπει. Άρα λοιπόν, στη ζωή μας, αδερφοί, εδώ, δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν ήρθαμε να σπουδάσουμε μία φιλοσοφία. Δεν ήρθαμε να πάρουμε ένα μάθημα. Έτσι, θεωρητικό, θεωρία. Ήρθαμε να πάρουμε μαθήματα ζωής. Και ευχαριστώ τον Θεό, αδερφοί, γιατί ο Κύριος, στον οποιονδήποτε άνθρωπο ο οποίος έχει επικαλεστεί το όνομά Του, δεν αρνήθηκε ποτέ το πρόσωπό Του και τη βοήθειά Του. Ποτέ δεν το αρνήθηκε. Βλέπουμε παρακάτω, υπάρχουν δύο άνθρωποι. Είναι δύο τυφλοί. Τρομερό πράγμα να είσαι τυφλός σήμερα. Άσχημο. Πολύ άσχημο. Και αυτοί οι δύο άνθρωποι και οι δύο τυφλοί και είναι παρέα. Τι έχουνε να κάνουνε? Μόνο ακούνε. Τίποτε άλλο. Δεν βλέπουνε, μόνο ακούνε. Και εμείς σήμερα τι κάνουμε? Ακούμε. Τι ακούμε? Το Λόγο του Θεού. Τι ακούμε? Ακούσαμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός.
Τι ακούμε? Ακούμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι δυνατός και ενεργός. Τι ακούμε? Ότι ο Θεός σώζει σήμερα. Τι ακούμε? Ότι ο Χριστός ελευθερώνει. Τι ακούμε? Ότι ο Θεός διορθώνει. Τι ακούμε? Ότι ο Θεός επεμβαίνει. Θεραπεύει. Τα ακούμε? Τα ακούμε, αδερφοί? Και αυτοί οι δύο άνθρωποι μόνο ακούγανε. Τίποτε άλλο. Τι ακούγανε? Ότι ο Χριστός περνάει. Ποιος είναι αυτός ο Χριστός? Ο Χριστός ο οποίος θεραπεύει. Τι θα κάνω αφού άκουσα, αφού πίστεψα? Ό,τι κάνανε και αυτοί οι αδερφοί. Κάντο σήμερα. Φώναξε. Τι να φωνάξω? Να βγω έξω στον δρόμο και να αρχίσω να φωνάξω? Όχι, φώναξε. Μέσα από την καρδιά σου φώναξε. Πήγαινε στο ταμείο σου, φώναξε. Ιησού, θέλω πρώτον τη Βασιλεία των Ουρανών και είμαι σίγουρος ότι όλα τα υπόλοιπα θα μου τα προσθέσεις. Όλα όσα έχω ανάγκη. Τι έχω ανάγκη? Έχω ανάγκη να με θεραπεύσεις. Έχω ανάγκη να λύσεις ένα μεγάλο μου πρόβλημα. Έχω ανάγκη να μου καλύψεις μια μεγάλη έλλειψη. Δεν τα ξέρει ο Θεός? Τα ξέρει. Δεν θέλει να τα καλύψει αυτά? Τα θέλει. Γιατί? Γιατί εμείς σήμερα, αδερφοί, ακούσαμε. Ήρθαμε σήμερα εδώ, μέσα σε αυτή την εκκλησία, να αφιερώσουμε μία ακόμα ώρα από τη ζωή μας για να ακούσουμε. Να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού. Γιατί μας φανέρωσε ο Κύριος μέσα από τον Λόγο του ότι είμαστε μακάρι όταν ακούμε τον Λόγο του Θεού. Και θέλει όχι μόνο να τον ακούμε, αλλά και να τον φυλάξουμε τον Λόγο του Θεού. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδερφοί. Δεν είμαστε μόνοι μας. Πολλές φορές πάμε στο σπίτι μας και είμαστε μόνοι μας. Δεν είσαι μόνος σου. Δεν είσαι μόνη σου. Είναι ο Χριστός μαζί σου. Και μπορείς να Του μιλήσεις. Μπορείς να απευθυνθείς σε Αυτόν που σε βλέπει, αν και εσύ μόνο ακούς τώρα. Και τι θέλει? Θέλει να ανοίξει και τα μάτια μας, αδερφοί. Και τους ρώτησε αυτούς τους δύο ανθρώπους. Ξέρω ότι δεν βλέπετε. Τι θέλετε? Τι θέλετε να σας κάνω? Πολύ μεγάλη και ωραία ερώτηση. Τι θέλεις ο Χριστός σήμερα να σου κάνει? Τι θέλεις? Έχουμε αυτή την ευκαιρία, αδερφοί. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν την ευκαιρία της ζωής τους. Αφού έκραξαν, ανάγκασαν τον Χριστό να γυρίσει και να τους προσέξει. Και λέει, τι θέλετε να σας κάνω? Λέει, να αναβλέψουμε. Και λέει, ας γίνει όπως θέλετε. Τρομερό. Και ο Ιησούς, λέει, σπλαχνιστής, ήγγισε τους οφθαλμούς αυτών και ευθύς ανέβλεψαν αυτόν οι οφθαλμοί και ακολούθησαν αυτόν. Δεν πήγα σπίτι τους. Δεν είπαν, α, πήραμε το δώρα, βλέπουμε. Ξέρεις τι έχω να κάνω εγώ τώρα? Τώρα που βλέπω. Εγώ δεν έβλεπα και δεν μπορούσα να τα κάνω. Τώρα που βλέπω, θα κυριεύσω τον κόσμο. Όχι. Λέει, αμέσως ανοίχθησαν οι οφθαλμοί τους και ακολούθησαν αυτόν. Σήμερα, αδερφοί, ο Κύριος, αφού μας μίλησε το Λόγο του Θεού και ακούσαμε και θα κράξουμε να μπορούμε να βλέπουμε και να ακολουθούμε τη δικαιοσύνη του Θεού, τη δικαιοσύνη του Θεού, για να μπορέσουμε να ετοιμαστούμε και να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Ο Κύριος έχει την ευχαίρεια να καλύψει ό,τι χρειαζόμαστε για αυτό το μικρό διάστημα που είμαστε εδώ. Είναι πολύ μικρό. Ξέρετε κάτι? Πηγαίνοντας στην Αμερική, για ένα λεπτό, αδερφέ, μόνο θα πω, φύγαμε να πάμε για ένα χρόνο και να επιστρέψουμε. Έτσι ήταν το σχέδιο του Θεού. Αλλά σήμερα μιλάμε και λέμε είναι 11 τα χρόνια.
Και ξέρετε τι είναι, σαν να είναι χθες. Ξέρετε ότι πόσο μικρό είναι το διάστημα, αδερφοί, αυτό εδώ επάνω στη γη. Η πορεία μας αυτή εδώ είναι πολύ σύντομη. Αλλά ήρθε ο Κύριος διαπνεύματος Αγίου να μας δώσει μια πολύ ωραία πρόσκληση. Να μας πει, έλα στον αμπελώνα μου να εργαστείς. Μπορεί να μας πέτυχε την πρώτη ώρα, την τρίτη ώρα, την έκτη ώρα. Μπορεί να είμαστε τώρα στην εντεκάτη ώρα, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να μην είναι η καρδιά μας όπως του πρεσβύτερου Ιού, αδερφοί. Αλλά να είναι έτοιμη όπως τη θέλει ο Κύριος. Να εργαστούμε μέσα σε αυτό το ωραίο αμπελώνα. Μπορούμε να κάνουμε όλοι από κάτι. Μέσα στον αμπελώνα που πήγαν οι εργάτες, δεν κάναν όλοι την ίδια δουλειά. Ο ένας έσκαψε, ο άλλος κλάδεψε, ο άλλος φρόντισε, ο άλλος πότισε. Όλοι κάτι κάνανε. Είχε δουλειά για όλους μέσα σε αυτόν τον ωραίο αμπελώνα. Ποιος είναι ο πόθος αυτού του ανθρώπου που είχε αυτόν τον αμπελώνα? Ο πόθος του ήταν ότι όλοι να γίνουν μέτοχοι μέσα σε αυτό το ωραίο έργο. Όλοι. Όλοι οι αδερφοί. Και ο τελευταίος και ο πρώτος. Γιατί? Γιατί ο Θεός ήθελε να γίνουν μέτοχοι αυτού του ωραίου καρπού που είχε αυτός ο αμπελώνας. Να γίνουν και αυτοί να πούνε, ναι, σε αυτόν τον ωραίο αμπελώνα εργάστηκα και εγώ, κοίτα τι ωραία σταφύλια έκανε. Κοίταξε τι ωραία πράγματα έγιναν. Και να ακούσουμε, αδερφοί, τη φωνή του Θεού να πει, έβγε δούλε, αγαθέ και πιστέ. Στα ολίγα, εστάδες πιστός. Έλα τώρα να σε εγκαταστήσω σε αυτά τα οποία ούτε καν έχουμε φανταστεί, αδερφοί. Ούτε καν έχουμε φανταστεί τι έχει ετοιμάσει ο Ιησούς Χριστός για όλους εμάς. Θα μου πει, τι είναι αλήθεια όλα αυτά τώρα ή τα έχουμε φανταστεί στη φαντασία μας? Είναι αλήθεια? Αυτό που μπορούμε να κάνουμε σήμερα είναι και εμείς να κράξουμε και θα ακούσουμε τη φωνή του Θεού και θα πει, τι θέλεις να σου κάνω? Για να μπορέσεις να το καταλάβεις ακόμα περισσότερο. Για να το αισθανθείς ακόμα περισσότερο, αδερφοί. Να αφήσουμε τον Κύριο να έρθει με δύναμη στη ζωή μας, αδερφοί. Να έρθει με δύναμη. Με την απλότητα του Κυρίου. Όπως έπαιρνε τους μαθητές και τους λέει, ξέρετε τώρα, πάμε στα Ιεροσόλυμα. Ξέρετε τι θα γίνει στα Ιεροσόλυμα? Θα με θανατώσουν. Μα τόσο απλά. Δεν μπορείς να τους προετοιμάσεις λίγο, να τους πεις, θέλουμε να πούμε ένα δυσάρεστο γεγονός και ξεκινάμε, ναι, ξέρεις αυτό να σου πω και αυτό. Και τους παίρνει και τους λέει, ναι, ξέρεις, πάμε εκεί πάνω, κοίτα τι θα γίνει τώρα. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, γιατί ο Κύριος έχει πληρώσει για όλους εμάς. Έχει πληρώσει όλο το χρέος. Όλο το χρέος, μέχρι τελευταίο σέντς, θα πω εγώ, εξ Αμερικής. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει πολύ.